Με το φακό του Καλύμνος News βρισκόμαστε στο λιμάνι της Καλύμνου, εδώ στην κεντρική πλατεία, δίπλα στα ημερόπλια. Είμαστε έξω από το μικρός κόσμος και θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Βασίλη Ψαρομπά, που είναι ιδιοκτήτης, τι ακριβώς γίνεται με τις ημερήσιες εκδρομές. Τι γίνεται με τους τουρίστες, πώς πάει η κατάσταση γενικότερα. Όλοι λίγο πολύ καταλαβαίνουμε, όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται, αλλά θέλουμε και από τους ειδικούς να μας πούν περισσότερα. Με τον κύριο Βασίλη Ψαρομπά θα μιλήσουμε τώρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Πώς πάνε τα πράγματα, κύριε Ψαρομπά? Πώς να πηγαίνουν, θα ξέρετε, δεν πάνε καθόλου καλά. Φέτος έχουμε μια όχι σεζόν, θα έλεγα. Όλοι είμαστε ακόμα με την ανασφάλεια, εάν θα δουλέψουμε, πότε θα δουλέψουμε, και οι μέρες περνάνε, οι εβδομάδες περνάνε και το σύννεφα δεν τελειώνουμε. Δεν έχετε καμία πληροφόρηση αν θα έρθουν τουρίστες, τι γίνεται, έχετε κλείσει κάτι? Όσον αφορά τον τουρισμό της Καλύμνου, αν μιλάμε σαν πράκτορας, δυστυχώς έχουμε αρνητική πληροφόρηση. Ένας μεγάλος tour operator που έφερνε τους Σκανδιναβούς στο νησί δεν θα πετάξει φέτος για κόκο καθόλου. Οπότε μιλάμε μείον 70% του οργανωμένου τουρισμού κατευθείαν. Κάτι οι Άγγλοι επίσης που ξεκίνησαν πολύ φιλόδοξα, έχουν πάρα πολλές ακυρώσεις και ελπίζω να ξεκινήσουν κατά τις 16 του μήνα σε πολύ πολύ χαμηλά νούμερα. Άρα ο οργανωμένος τουρισμός της Καλύμνου φέτος θα έχει μια δραματική μείωση της τάξης του 80-85%. Τώρα όσον αφορά την άλλη μου ιδιότητα σαν πρόεδρος της κοινοπραξίας των τουριστικών πλοίων, και εδώ τα πράγματα που εξαρτώνται 100% από την ΚΟ, είναι ακόμα θολά. Δηλαδή έχουμε κάποια μηνύματα από μεγάλα γραφεία ότι θα ξεκινήσουμε. Είχαμε μηνύματα ότι θα ξεκινήσουμε στις 5 Ιουλίου, το 5 έγινε 15, το 15 έγινε 25, το 25 πάει για Αύγουστο και κανείς δεν ξέρει. Γιατί από τις πρώτες αφίξεις που είχαν εστικό διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει όρεξη του κόσμου να συμμετέχει σε εκδρομές. Άρα πέραν του προβλήματος της μειωμένης άφιξης τουριστών έχουμε και το πρόβλημα της μη επιθυμίας του κόσμου να συμμετέχει σε εκδρομές. Κάπου θέλουν να μένουν στο αποστηρωμένο ξενοδοχείο με όλες τις προφυλάξεις. Φοβούνται. Ναι. Και αυτό καταλαβαίνετε μας φέρνει εμάς σε απόγνωση κυριολεκτικά. Δηλαδή από τη μια μας λένε μεγάλοι συνεργάτες στην ΚΟ να έχουμε κάποια ετοιμότητα, κάνουμε κάποιες ψευτοσυντηρήσεις να έχουμε ετοιμότητα, αλλά κανείς δεν μας εγγυάται μια στοιχειώδη δουλειά. Σωστά. Στοιχειώδη. Και αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα εδώ στο λιμάνι μας, όλα τα ημερόπλια ραγμένα. Είναι ακριβώς. Δεν έχει ξεκινήσει κανένας απολύτως. Και έχουμε μιλήσει και με ιδιοκτήτες άλλων σκαφών, οι οποίοι μας λένε ότι είναι τα λειτουργικά έξοδα τόσο μεγάλα που προτιμούμε να μην τα ξεκινήσουμε καν. Ναι, ο μόνος λόγος που κάποιοι προσπαθούμε να έχουμε μια ετοιμότητα είναι συνεργασίες με μεγάλα τουριστικά γραφεία. Και εάν τελικά δουλέψουμε, θα δουλέψουμε απλώς για να καλύψουμε την απέτηση των γραφείων. Εν γνώση μας ότι θα χάσουμε χρήματα. Μάλιστα. Δεν πάμε για κέρδος, εννοείται, ούτε καν για να καλύψουμε έξοδα. Γι' αυτό και αν κάποιος δεν έχει κάποια συνεργασία σοβαρή, δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να ξεκινήσει. Γιατί έχουμε και ένα άλλο θέμα. Εκτός του ότι είναι το κλίμα έτσι άσχημο, το ΝΑΤ, το Ταμείο των Ναυτικών, έχει στείλει πολλά φύλλα εκαθάρισης σε συναδέλφους και ζητάει αναδρομικά 7-8 χρόνια πίσω. Αυτή την εποχή και ζητάει να προεξοφληθούν για να μπορέσει να ξεκινήσει κάποιο σκάφος. Πώς γίνεται αυτό? Μιλάμε σκάφη για 15.000 οφειλές, 17.000 οφειλές, 10.000 οφειλές. Και προφανώς αυτό είναι ο καταπέλτης. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πάρει απόφαση να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο ξεκίνημα. Κάπως έτσι. Και άλλα πολλά. Έχουμε κάνει κινήσεις, έχουμε κάνει αιτήματα προς το ΝΑΤ, έχουμε κάνει προς τον Υπουργό, έχουμε κάνει στις βουλευτές επιστολές και δεν μιλάμε μόνο σαν ΚΟΣ Κάλυμνος, σαν Δωδεκάνησος. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ανταπόκριση. Και το χειρότερο απ' όλα, από όσα μέτρα έχουν εξαγγελθεί μέχρι στιγμής, τίποτα δεν έχει εξαγγελθεί για τα τουριστικά ημερόπλια. Καμία στήριξη από πουθενά, ούτε με επιστρεπτές προκαταβολές, ούτε καν αυτά τα 800 που έχουν δώσει στον κόσμο, δεν έχουν δώσει στα ημερόπλια απολύτως τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι τον Αύγουστο μήνα. Σας το ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, αλλά βλέπουμε και εμείς την κατάσταση, τη βλέπουμε.
Άρα τέτοιες εικόνες, τέτοιες εικόνες. Τέτοιες εικόνες μάλλον θα δούμε του χρόνου ξανά. Καλά να είμαστε. Και αν δεν συνεχιστεί το πρόβλημα το χειμώνα. Σας ευχαριστούμε κύριε Ψαρομπά. Τι εγώ να ευχαριστώ. Πούμε, τι να σας εγώ πούμε, ευχαριστώ. Θέλουμε να πάει καλά το νησί μας και όλα εννοείται. Τα νησιά και όλη η Ελλάδα, αλλά βλέπουμε το πρόβλημα, το ζούμε όλοι ο μας. Ο κόσμος που κουβαλάγαμε κάθε μεσημέρι, τον θυμάστε, έδινε ζωντάνια στο λιμάνι, ήταν το οξυγόνο για τη πιάτσα της Καλλίνου. Τέτοια ώρα κυκλοφορούσε κόσμος. 1000 άτομα την ημέρα, τέτοια εποχή πέρσι ήμασταν 1000 άτομα καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ. Thank you.